Μουδιασμένες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών μετά την ξαφνική εκ νέου κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έπειτα από διείσδυση τριών ντρόουνς στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν. Είναι απολύτως απαραίτητο η περιοχή να παραμείνει σταθερή και όλες οι πλευρές να συγκρατηθούν από περαιτέρω ενέργειες. Η πρώτη αντίδραση της Γαλλίας προς το παρόν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, δείγμα της τάσης αποκλιμάκωσης που θέλουν να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η θέση της Γαλλίας είναι να ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση. Πριν από λίγο, ο Ρίση Σούνακ, μιλώντας για ένα τελείως διαφορετικό θέμα, αναφέρθηκε φιδωλά στην επίθεση, λέγοντας ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να αυξηθεί η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι ειδικοί αναλυτές αδυνατούν να πιστέψουν ότι το Ισραήλ εκτόξευσε μικρής εμβέλειας drones από τόσο μεγάλη απόσταση. That's very, very unlikely, because Isfahan is 1,000 miles away from Israel, and nobody in their right mind will send drones 1,000 miles to deliver very small payloads. Αν και το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη της επίθεσης, αναλυτές εκτιμούν ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν να διασώσουν τη φήμη τους μετά τις εμπριστικές εκατέρωθεν δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Both sides here are trying to save face. You can see that the Israelis are trying to save face to do something, but not so much that it upsets the Allies too much. And the Iranians are being quite careful. Οι αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι αν το Ισραήλ ήθελε να επιτεθεί σκληρά, θα το έκανε με διαφορετικό τρόπο. This is more a signal to Iran, firstly, about Israel re-establishing deterrence, but secondly, if it really wanted to, it could conduct a range of different strikes within Iran itself. Για πολλούς, το Ισραήλ έστειλε μήνυμα ότι είναι μια προσεγμένη, ισορροπημένη απάντηση και όχι μια γενικευμένη επίθεση εναντίον του Ιράν. Well, the Israelis have certainly been rehearsing long-range strikes over the Mediterranean for some years now, so they probably have the reach to do this. Whether they have the weapons to penetrate into the facility is another thing. And it may well not be aerial delivered weapons that finish this off. It could well be that they use humans or uncrewed systems to penetrate into the nuclear facilities. Αν και οι δύο πλευρές δείχνουν ότι δεν θέλουν να βάλουν κι άλλο λάδι στη φωτιά, η συγκεκριμένη κατάσταση εντείνει την αγωνία ότι ο κίνδυνος να γενικευτεί η σύραξη στη Μέση Ανατολή είναι ακόμα ορατός.